Επιτρέψτε μου από αυτό το βήμα να εκφράσω την ανάγκη ότι θα πρέπει η γείτονά μας Τουρκία να συνετιστεί. Θα πρέπει οι πολίτες που πολύ ψύχρεμα εκφράσουν την αγωνία τους, όχι μόνο για την Αγία Σοφία, είδατε δεκάδες δηλώσεις διακεκριμένων πολιτών της Τουρκίας που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη μετατροπή του Παγκόσμιου Μνημείου Κληρονομιάς της Χριστιανοσύνης σε τζαμί. Ένα μνημείο που προσέλκει εκατομμύρια επισκέπτες στην Κωνσταντινούπολη, το μετατρέπει σε προσκυνηματικό μνημείο της μουσουλμανικής κοινότητας της Τουρκίας. Εμείς σεβόμαστε τα δικά τους μνημεία στη χώρα. Σεβόμαστε την εικόνα του άλλου. Πρέπει να κάνουν και αυτοί το ίδιο που από την ιστορία κυριολεκτικά κατάκτησαν ένα μνημείο και συνεχίζουν να το αλώνουν. Είναι, όπως είπε η κυρία Αρβελέρ, η δεύτερη άλωση της πόλης. Η θάλασσα του Αιγαίου πρέπει να μετατραπεί σε θάλασσα ειρήνης και δημιουργίας. Είναι μια λαμπρή ευκαιρία οι δύο λαοί να συνυπάρξουν και να γίνει παγκόσμιος τουριστικός προορισμός η περιοχή μας. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύει πολύ σκληρά και ο Δήμαρχος και ο Έπαρχος. Για να πάμε στα καθημά μας, επιτρέψτε μου να πω, είναι από τις σπάνιες φορές και πρέπει να το τονίσω, που στο Δημοτικό Μέγαρο της Καλύμνου συνοδεύει αυτό το κλιμάκιο ενημέρωσης ο Έπαρχος Καλύμνου, Λέρου και άλλων νησιών του Βορείου Συγκροτήματος. Αυτό δεν είναι σημειολογικό. Είναι προϋπόθεση δημιουργίας και συνεργασίας για το μέλλον των νησιών μας. Θέλω να συγχαρώ τον Μανώλη τον Μουσουλή, που χωρίς δεύτερη σκέψη μου είπε υποχρέωσή μου να πάω στο Δήμαρχο να συνεργαστώ ξανά μαζί του. Αν δεν υπάρχει συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και πρώτου και δευτερού βαθμού, δεν προχωράμε μπροστά. Και θέλω να τονίσω, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες φωνές, θα το πω και στους επικεφαλείς των παρατάξεων που θα συνεργαστώ το επόμενο διάστημα, κάθε πολιτικός έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με κάθε άλλο πολιτικό, όποιας βαθμίδας και να είναι, για να προωθήσουμε τα ζητήματα της κοινωνίας που πολλά από αυτά είναι χρονίζοντα. Κλείνω με μια αποστροφή. Ο Δημήτρης ο Διακομιχάλης έχει δείξει από την ιστορία έμπρακτα όχι μόνο τα πατριωτικά του ιδεώδη και πιστεύω, αλλά τις κοινωνικές του ευαισθησίες. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τι έχει ανάγκη η νησιωτική πολιτική. Αυτό λοιπόν που μου χρεώνει το αλαμβάνω ως σκυτάλι και είναι για μένα προνόμιο ένας δήμαρχος να μου χρεώνει να τρέξω για πολλές φορές αυτονόητα και το λέω κύριε Δήμαρχε, αυτονόητα γιατί εγώ ως εισηγητής νομοσχεδίου της προηγούμενης κυβέρνησης μετεπιτάσεως ζήτησα να υπάρχει και η σχολή μηχανικών. Τώρα δεν κρύβομαι πίσω από τις κουρτίνες, ούτε ξεχνάω τι έχω πει. Ναι, είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας και της κάθε κυβέρνησης να αναγνωρίσει και να ανταποδώσει στους Καλυμνίους τόσα πολλά που έχουν προσφέρει διαχρονικά. Επομένως, στο κλιμάκιο της Αθήνας, μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Διακομιχάλη, τον Έπαρχο, προτείνω λοιπόν να είναι ο Δήμαρχος, ο Έπαρχος και ο κύριος Αλαχούζος στην Αθήνα να ανταποδώσει άμεσα η πολιτεία αυτό που αξίζει στους Καλυμνίους. Αλλά είναι ανταπόδοση στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στους Καλυμνίους. Η ναυτική παιδεία είναι προϋπόθεση ανάπτυξης και προϋπόθεση ανταπόδοσης της ιστορίας. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε πρωταγωνιστές στο Αιγαίο. Και πρέπει η γαλάζια σημαία να υψωθεί σε κάθε γωνιά. Και θα το έχουμε μόνο αν παραχθούν στελέχη και μηχανικών και πλοιάρχων. Και να γίνουμε το κέντρο παγκόσμιας εκπαίδευσης και ναυτικής εκπαίδευσης. Θα του τουρισμού θα τα πούμε άλλη ώρα. Αυτό που θέλω μόνο εν κατακλείδη να πω, ότι αυτό που έχω αναλάβει ως ευθύνη με το που ανέλαβα και ήρθα στον Δήμαρχο να φέρω το νομοσχέδιο σε συνεργασία με το Δήμο, το Δήμαρχο και το Επαρχείο και τον Έπαρχο, το έκανα πράξη. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για το εγώ. Με γνωρίζετε χρόνια. Πρέπει όμως πολλές φορές να εκφράσω και συναισθήματα ανθρώπινα. Είμαι πολύ συγκινημένος που επιτέλους η Κάλυμνος μπορεί να γίνει ο πρώτος παγκόσμιος καταδυτικός τουρισμός, εκτός και του ότι είναι πρώτος παγκόσμιος αναρχητικός τουρισμός. Έχουμε το περιθώριο, αυτό που θέλει και ο Έπαρχος, να κάνουμε και προορισμό αεροπορικό. Υπάρχει συνάντηση στην Αθήνα και αυτό. Η Κάλυμνος στο αεροδρόμιο να βελτιώσουμε τις υποδομές να γίνει αεροπορικός τουρισμός. Και μπορεί επίσης να προχωρήσουμε και στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού μέσα από τον τουρισμό τον Ιαματικό. Τα έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο. Εξάλλου να σας θυμίσω ότι ήδη το Υπουργείο έχει βάλει υπό την αιγίδα του το φεστιβάλ το αναρχητικό και στόχος ήταν να το εγκαινιάσει ο κ. Πρωθυπουργός. Είχε δεσμευτεί στον κύριο Δήμαρχο. Λόγω συνθήκων δεν έγινε φέτος.
Εύχομαι σε όλους υγεία και να ανταμώσουμε τον χρόνο εδώ και να υλοποιηθούν και όλοι έχουμε σχεδιάσει, κύριε Δήμαρχε.